Δύσκολη νύχτα και για την Αγία Γαλήνη. Οι φλόγες γλύφουν κυριολεκτικά τον οικισμό και με την προσπάθεια να είναι τιτάνια προκειμένου να γλιτώσουν τα χειρότερα. Μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες βλέπουν τις φλόγες να φουντώνουν εξαιτίας των μανιασμένων ανέμων και κυριολεκτικά κρατούν την ανάσα τους. Αυτό το έχουμε ζήσει τώρα 20 φορές το έργο. Γιατί? Και νομίζω ότι είναι κάπου κάνουμε λάθος. Δεν το υπολογίζαμε τη φωτιά. Η φωτιά, αφού δεν τη σταματήσαν εκεί πέρα, που είναι το μεγαλύτερο λάθος για μένα, μετά είναι ανεξέλεκτο. Περασμένα μεσάνυχτα και η φωτιά που καίει ήδη από το μεσημέρι στο Νότιο Ρέθυμνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακριβώς πάνω από τον οικισμό της Αγίας Γαλήνης. No, we won't go. Όχι, δεν θα πάμε στο ξενοδοχείο μας. Είναι ψηλά και είναι γεμάτη περιοχή από καπνό. If it's getting worse, αν η κατάσταση χειροτερέψει, το ξενοδοχείο μας θα είναι το πρώτο που θα καεί. Άρα προς το παρόν περιμένουμε εδώ. Νωρίτερα, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Αγίας Γαλήνης είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή Μάντρες, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το δρόμο με φόντο την πύρινη λέλαπα. It's impossible. Είναι αδύνατο να περάσουμε προς το παρόν λόγω της φωτιάς. Ερχόμαστε από Άγιο Ιωάννη και θέλουμε να πάμε στο Πάνορμο που μένουμε. Εκδρομή έχουμε έρθει, δεν είναι τυχαία, είμαστε από εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 11.30 ο δρόμος προς Αγία Γαλήνη άνοιξε. Η εικόνα στη Μεσαρά για ώρες κυριολεκτικά απόκοσμη. Οι πυκνοί καπνοί από τη μεγάλη φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο είχαν πνίξει τον κάμπο με τις εικόνες να είναι καθυλωτικές. Μια ανάσα κυριολεκτικά από το φλεγόμενο για ώρες Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο Δήμος Φεστού από νωρίς είχε σπεύσει να συνδράμει με υδροφόρα στην προσπάθεια κατάσβευσης και με τον Γρηγόρη Νικολιδάκη να σημειώνει πως παραμένει σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμει περαιτέρω.